Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Θα ήθελα πραγματικά να είμαι μαζί σήμερα, αλλά οι κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις, καθώς σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, δεν μου επιτρέπει καθόλου απλά χρόνο να είμαι εκεί. Όμως πιστεύω ότι αυτά τα δύο χρόνια μέσα στην πανδημία, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εγώ προσωπικά, μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του επενδυτικού clawback και της εντάξεώς του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα από την όλη προσπάθεια που κάναμε μαζί με τον Θεοδωρή του Σκυλακάκη και την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια πάνω σε αυτόν τον τομέα, έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε τεράστιες επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία στον χώρο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί ένα από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστή, καθώς κάθε ευρώ που επενδύεται εκεί επιστρέφει πάνω από 3 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Με εξαγωγές, με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με R&D, ακριβώς η Ελλάδα που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Δεσμεύομαι και το έχω αποδείξει από την έως τώρα θητεία μου εδώ, ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ενεργές πολιτικές της βιομηχανίας του φαρμάκου για την ανάπτυξή της και για νέες θέσεις εργασίας για περισσότερες εξαγωγές και τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, αν κάτι απέδειξε η πανδημία και αν θέλετε σήμερα συναγερμό και σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι η ιδέα να έχουμε όλες τις γραμμές παραγωγής μας εμείς οι Ευρωπαίοι στην Ασία δεν είναι καλή ιδέα. Την κρίσιμη πρώτη ώρα της πανδημίας, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδύνευσε να μείνει από γάντια, από μάσκες, από αντισηπτικά, από φάρμακα. Εδώ στην Ελλάδα κινηθήκαμε μεγάλη ταχύτητα και γρήγορα φτιάξαμε εγχώρια παραγωγή σε όλα αυτά τα υλικά. Ακόμη και εκεί που οι πρώτες ύλες έχουν αποκλειστικά από την Ασία. Τώρα, όλη η Ευρώπη έχει καταλάβει ότι θα πρέπει να υπάρξει γραμμή σοβαρή παραγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήδη συζητούν τα κίνητρα και η αντιστροφή πολιτική γι' αυτό. Θα δουλέψουμε όλοι μας σκληρά τα επόμενα χρόνια για να το επιτύχουμε και για να συμβεί. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Για τεχνικούς λόγους θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά των ομιλητών και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σπύρο Φιλιώτη, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Pharmaserve Lilly. Κύριε Φιλιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ και για τα slide. Ευχαριστώ και το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο που μου δίνει την ευκαιρία. Η ομιλία μου έχει να κάνει με την κλινική έρευνα και το ρόλο της ως καταλύτη για την ανάπτυξη, που είναι και το θέμα του τραπεζιού. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η κλινική έρευνα υπάρχει γιατί έχει ως απότερο σκοπό να δημιουργήσει, να αναπτύξει, να προσφέρει θαύματα για ανθρώπους, για ασθενείς. Και ως εκ τούτου είναι το πιο δύσκολο, το πιο χρονοβόρο και το πιο ακριβό μέρος της ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Τώρα, να προχωρήσουμε στο αναπτυξιακό μέρος, όμως, που είναι το θέμα μας. Εγώ τρία πράγματα θα σας πω σήμερα να θυμηθούμε. Ότι από αναπτυξιακής άποψης η κλινική έρευνα είναι θαύμα. Είναι πραγματικό θαύμα για την όποια οικονομία το αγκαλιάσει. Δεύτερον, η ευκαιρία για την Ελλάδα είναι πραγματικά τεράστια. Και τρίτον, σε συνδυασμό και των άλλων, η αξία που παραμένει στη χώρα μας, το είπε και ο κύριος Υπουργός πριν από ένα λεπτό, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ίσως από τους μεγαλύτερους πολλαπλασιαστές οποιασδήποτε επένδυσης. Μία κλινική μελέτη, η οποία πολύ πιθανόν να διαρκέσει και έτη πολλά, αλλά μία κλινική μελέτη προσφέρει τις τάξεις των 350.000 άμεσης και έμεσης επένδυσης στη χώρα. Το έχω εδώ σε σχεδιάγραμμα, θα δείτε ανά ομάδα. Είναι τα χρήματα που παίρνει η ερευνητική ομάδα, άμεσα χρήματα που μετά φορολογούνται κτλ. Είναι χρήματα που επενδύονται στο σύστημα υγείας άμεσα, παράβολα και διάφορους άλλους τρόπους. Χρήματα που επενδύονται έμεσα, γιατί ο χορηγός
της μελέτης, πληρώνει για εξετάσεις, πληρώνει για φάρμακα που δεν υπάρχουν ήδη στη χώρα και διάφορα άλλα. Και είναι και χρήματα που παίρνει το σύστημα υγείας, το ΟΕΟΦ και τα εγκριτικά συστήματα. Όλα αυτά μαζί είναι η άμεση επένδυση στη χώρα από μία κλινική μελέτη κάθε χρόνο. Επειδή γίνονται πολλές μελέτες από πολλές εταιρείες όμως, πρέπει να το δούμε λίγο πιο μεγάλα το νούμερο, σε πιο μεγάλο επίπεδο. Η επένδυση της τάξης των 10 εκατομμυρίων σημαίνει ένα πολλαπλασιαστή τουλάχιστον επί δύο άμεσα στο ΑΕΠ της χώρας. Ο Υπουργός μίλησε για τρεις φορές συνολική επένδυση, γιατί μετράει και άλλα πράγματα, αλλά κατευθείαν στο ΕΠ είμαστε επί δύο. Μετά βάζουμε και φορολογία, βάζουμε και παρακρατήσεις διάφορες άλλες, βάζουμε και ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Και καταλαβαίνετε ότι το κάθε ευρώ γίνεται τρία για την οικονομία της χώρας. Επίσης, προσφέρουμε από κάθε 10 εκατομμύρια ευρώ επένδυσης σχεδόν 500 θέσεις εργασίας υψηλού επίπεδου. Επειδή η κλινική έρευνα είναι μία υπηρεσία που προσφέρει η χώρα, εξάγουμε δεδομένα. Δεν έχει πρώτες ύλες που πρέπει να αγοράσουμε από κάπου. Είναι το σύστημα υγείας που ήδη υπήρχε και θα υπήρχε ούτως ή άλλως. Προσφέρουμε, χτίζουμε πάνω σε αυτό που έχουμε ήδη και εξάγουμε μία υπηρεσία δεδομένων. Οπότε η εγχώρια προστιθέμενη αξία είναι τεράστια. Σαν εργαλείο επένδυσης και ανάπτυξης είναι πραγματικά θαύμα. Τώρα, πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η κλινική έρευνα? Είμαστε κάτω από τα 100 εκατομμύρια ετησίως σήμερα. Στο τελευταίο αναπτυξιακό clawback, αν και ο όρος αναπτυξιακό clawback δεν μου αρέσει, μου φαίνεται έτσι, δεν είναι σωστός. Τέλος πάντων, όλες οι εταιρείες μαζί καταθέσαμε 90 εκατομμύρια. Όταν αναλογικά με τον πληθυσμό μας και από μια πολύ έτσι, πια γνωστή μελέτη της AbbVie, της Ελλάδας της αναλογούν 500 εκατομμύρια ετησίως. Καταλαβαίνετε ότι το να πενταπλασιάσουμε την επένδυση που γίνεται κάθε έτος στη χώρα μας θα έχει εκπληκτικά αποτελέσματα στην οικονομία και στο σύστημα υγείας και βέβαια στους ασθενείς που θα επωφεληθούν. Κλείνοντας, για να είμαι και ακριβώς στο χρόνο μου. Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και έχουμε δημιουργήσει ένα έδαφος έτοιμο. Χαίρομαι ιδιαίτερα και όλοι μας αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που θέλει να κάνει ο Υπουργός σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε και ο ίδιος, τα μεγάλα θέματα, τα εγκρίτικα από τον ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας, εκτός από ίσως κάποια με την φορολογία και κάτι τέτοια, αλλά δεν είναι μεγάλη σημασία, έχουν μπει. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι στην εφαρμογή και στην εκτέλεση, που είναι βέβαια από τα πιο δύσκολα θέματα στη χώρα μας γενικά. Σε πολλά μέρη πάσχει η Ελλάδα στην εκτέλεση και στην εφαρμογή των διαφόρων αποφάσεων και νόμων. Μία πρόταση έχω γράψει εδώ, ότι θα μπορούσε το Υπουργείο Υγείας να δημιουργήσει ένα σημείο επαφής και με δύναμη και με εξουσιοδότηση να σπρώξει θέματα στα νοσοκομεία, ίσως και σε διάφορα άλλα μέρη της χώρας. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι με λίγη συνεργασία και καλή θέληση και προσπάθεια, πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε το τοπίο και η κλινική έρευνα να φέρει αυτά που υπόσχεται για την οικονομία και για τους ασθενείς της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιώτη. Πολύ ωραία εισήγηση. Θα έχουμε ερωτήσεις στο τέλος. Θα προχωρήσω με τον επόμενο ομιλητή, που είναι ο κύριος Άλεξ Ντορ, ο οποίος είναι και Medical Director Europe South AbbVie. Mr. Ντορ. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone here in the room. Thank you, everyone also on the cameras. It is a true pleasure to be back here in Greece and to talk at this conference and actually resonate on the previous speaker's points to do the miracles. We are indeed doing miracles. If I look at COVID-19, look at the speed that we have been able to generate a vaccine.
We've never seen this before, and we need to do this together. I've divided my presentation in three or roughly quick parts. The first one is going a little bit more into the dollars and an investment, also what we are doing as AbbVie. The second part is then more going into real-world evidence. So your treasure that you're having here with your e-prescription system, and then a little bit of an outlook that I want to give you for my international responsibility. So let's look at a few figures. At AbbVie, we are investing roughly $5 billion every year into our R&D. And I'm speaking here on behalf of an 11,000 people organization within research and development. This is just to show you how serious we take the investment into the innovation. This is truly an opportunity for everyone here in Greece to participate, because you will be exposed directly to the drugs. Here you see our centers of development, but that's not really where I want to draw your attention to. It's really about the hospitals, your hospitals. We don't need new brick-mortar buildings for discovery. No, the discovery in itself, the clinical development, is happening right here with your patients and with your physicians. And this is really what we are bringing to you here as a company. If you look at to the overall investment, and Mr. Filiotis has pointed out some of the breakdown costs that we are paying directly into the hospital. So we added it up at 6.5 million, but it's actually going beyond that. What is not included in here is the development intellectual property, everything that is happening in our research centers, the production of the drug, the delivery of the drug, you know, transportation cost, customs cost, etc. So this is something that you need to bear in mind. This is just to reiterate a little bit of the messages of the previous speakers. At AbbVie, we have roughly about 50 active studies at this stage. 33 of them are in clinical development and 7 with our medical affairs team. We also created a hub of about 47 people. If you compare Western Europe and Canada, it's a little bit of a funny geographic area. This is how we divided the world. We increase as part of this Western Europe and Canada. If you look at Belgium, you know, the Minister of Health actually used that as a comparator before. We have 45 studies in Belgium with 475 patients. In Greece, with similar size, we only have 31 active studies with 250. So exactly to the point that we just discussed before, there's huge room to upscale. And I see really the opportunities here when I'm looking across those countries. There's a very rich investment increase overall. You know, look at this figure, and this is directly coming from clinicaltrials.gov. So pharma companies are truly investing. You need to make sure that we are keeping the innovation here, that we keep the companies to continue to invest. That's really my key message here today. I brought this picture of the vagina to you, and that's the real-world data. You're sitting on a treasure, ladies and gentlemen. Since 2012, you have e-prescription installed, but until today, and I've been challenging my team several times, we have not been able to leverage those data with a data analysis and with some innovative research, because we don't have to do every time a new research. We can actually go back to the treasure. And I brought you this here from our friends of Roche. Pharma companies have a significant interest to invest in real-world data. What Roche did is they acquired even a US company that is coordinated and specialized in oncology data. So prescriptions and, you know, how drugs are being used, how effective they are at the end of the day. They spend a significant amount of money on this. This is just to give you the idea on how interested we are in collaborating and really using those real world data together with you to make our drugs better. Another example is coming from Israel.
We have a collaboration with Maccabi, which is one of the major sick funds in Israel, fully digitalized. In addition, it's not only the prescriptions, but we can see every single intervention being recorded in the patient record. And we are looking back on, you know, a significant number of disease areas here that we are collaborating with Maccabi and really seeing on how our drugs are working. It's not only about our drugs, it's also to understand new diseases that we are going into. So we have currently some 20 ongoing research projects and 6 scientific publications that came out of this collaboration. The last example I want to bring to you is Denmark. You know, they really transformed their small country in a trial nation, you know, with a one-stop shop. I think that's the key message here, and we don't have to go through every single proposal here. But it really helped us to facilitate and accelerate the process, contract negotiation, and thank you for everyone that has been working on master service agreements here in Greece. Then also the access to the established networks is facilitated. National monitoring on the trial performance. So it's not only up to us in a pharma company to look at the performance, it's also up to you. Then it's really about the success, access to established partnerships. The point of accelerated contract execution is absolutely critical, because that's what counts today. You know, I only can sit here and talk to you, but my colleagues in Chicago, they are simply looking how quickly can I get a contract into a country. That's all what they're interested in. That's the sad reality, because the US and Canada is so quick. And nationwide acceptance of electronic signatures, I think COVID-19 did its part also here in Greece to make that a reality now, luckily. So now let's look a little bit into the future and give you some stimulus. Continue investing in R&D. You know, it is really the future, and this is really where we can move the needle in the rest also compared to the other countries. Execute a national plan. You know, we have the right framework also already put in place. We just need to execute it. Then empower also the right stakeholders in the political system. Last but not least, I also would like to reflect on the opening remark of our minister, of Mr. Pleveris. We need to make sure that anachronistic measures belong to the past. We need a predictable market. This is what a company is asking me. You know, I can execute and I can excel on everything that I talked to you before, have access to the patients, but if I don't have the innovative drugs in the country, I simply cannot run and conduct the clinical trial. If I have clawbacks in place, I can tell you, I have tough discussions also with my stakeholders and the executive management to argue why a country should remain on our clinical footprint list. That is just the sad reality. In conclusion, we are committed to continue to invest. We are really proud of our team here. It's an absolute pleasure to work with the teams here and with your excellent physicians, your patients, and with the entire country. So that's really the commitment from AbbVie. It's a unique opportunity to invest in R&D, and I will do also my job to continue attracting innovation here to Greece. Thank you very much for this wonderful presentation. We'll now move to our next speaker. Είναι ο κύριος Άγγελος Τσακανίκας, επιστημονικός υπεύθυνος στο παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Κύριε Τσακανίκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω να χτίσω λίγο στις ομιλίες των 2 προηγούμενων συνομιλητών. Πράγματι, η κλινική έρευνα και οι κλινικές μελέτες τη συζητάμε 12 χρόνια, κύριε Φίλιο, τουλάχιστον εγώ 12 χρόνια. Και δεν είναι ανάγκη να σας πείσω ή να πείσουμε και το δημόσιο διάλογο για τα ωφέλη τους. Έχουμε προσπαθήσει αρκετές φορές να το αποσωτικοποιήσουμε. Το ζήτημα είναι γιατί να βρεις ποια είναι τα εμπόδια, γιατί δεν προχωράει αυτό το ζήτημα στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε. Επομένως, η πίεση στο δημόσιο διάλογο πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική και να εντοπίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τα εμπόδια. Έχουμε πράγματι μια μοναδική ευκαιρία. Ο τομέας της υγείας γενικά είναι ένας τομέας που η Ελλάδα
Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αναζητούμε τους κλάδους που θα φέρουν την ανάπτυξη. Ο τομέας της υγείας γενικότερα έχει διαθεσιμότητα υψηλής κατάρτισης ανθρώπινων δυναμικών. Έχει διεθνή προσανατολισμό εκ της φύσεώς του. Έχει δυναμική παρουσία στην έρευνα και την καινοτομία. Και έχει κατορθώσει να συγκρατήσει παρά την κρίση και τα μεγέθη του. Και μάλιστα ο κορονοϊός νομίζω ότι έχει δώσει και μια καλύτερη ευκαιρία τώρα στον κλάδο και στο οικοσύστημα. Νομίζω ότι η δημόσια εικόνα της φαρμακοβιομηχανίας έχει βελτιωθεί. Θέλετε λόγω του COVID, θέλετε λόγω όλου αυτού που μας έχουν συμβεί. Είναι ίσως πιο ευαίσθητο αυτή τη στιγμή η κοινωνία να ακούσει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καλό φεγγάρι σε αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα γίνονται και μπορείς να διεκδικήσεις και μερίδια από όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, όταν διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να βασίζεσαι, για παράδειγμα, σε παραγωγή στην Κίνα μόνο, ότι πρέπει να έχεις τοπικά συστήματα, πιο regional, ας πούμε, hubs, στα οποία πρέπει να επενδύσεις. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στα στοιχεία, τα οποία δεν θα τα επαναλάβω, σας έδειξε ο κ. Φιλιώτης, στους πολλαπλασιαστές, είναι πράγματι αυτές οι θέσεις εργασίας. Πολλές φορές τις βγάζουμε έτσι υπολογιστικά, αλγοριθμικά, και είναι θέσεις εργασίας, αλλά είναι καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Είναι θέσεις εργασίας δηλαδή που τις θέλει η χώρα. Καλώς να πανηγυρίζουμε για data centers και τα λοιπά, δεν τα υποτιμώ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλο το επίπεδο του κόσμου το οποίο δημιουργείς με τη μία επένδυση και άλλον σε αυτό το κομμάτι το οποίο εδώ συζητάμε. Και ταυτόχρονα επίσης έχουμε όντως ένα άλλο αναξιοποίητο κοίτασμα. Το είπε πολύ ωραία ο προηγούμενος ομιλητής της Βεργίνας στο σύμβολο. Πράγματι έχουμε κατορθώσει από πολύ νωρίτερα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση να συγκεντρώνουμε δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πολυετή και έχουν τρομερή αξία. Απλά είναι όλα κάθετα, όπως ξέρετε, υπάρχουν βάσεις δεδομένων, δεν έχουν αυτές τη διαλειτουργικότητα που πρέπει. Και πάλι εδώ είναι θέμα έτσι πολιτικής βούλησης, πώς θα μπορέσεις να τα αξιοποιήσεις και τα να ενσωματώσεις, διότι θα αναβαθμίσει και την αξία των κλινικών ερευνών. Θα μπορείς να κάνεις τη φαρμακοεπαγρύπνηση, να δοκιμάσεις και άλλα στοιχεία. Έχει μια σειρά από εφαρμογών. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή πράγματι σε μια μελέτη με χρηματοδότηση από τη Merck για να ποσοτικοποιήσουμε πάλι τα ωφέλη βεβαίως, όχι για να αποδείξουμε το αυτονόητο, αλλά για να δούμε ποιος είναι ο οδικός χάρτης για το πώς θα αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο αυτά τα στοιχεία, τι έχουμε στην Ελλάδα. Μιλάμε για τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο θέμα η πρόσβαση σε καλύτερη πληροφορία, είναι το ότι βάζεις ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε έρευνα και στις κλινικές δοκιμές. Άρα δεν είναι μόνο θέμα μιας ευκολίας στην πρόσβαση, στην πληροφορία, αλλά μεγαλύτερη αξία και περισσότερα δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις. Και εδώ, παρόλο που υπάρχουν αυτές τις βάσεις, δεν τις έχουμε αξιοποιήσει και εδώ υπάρχουν εμπόδια έτσι, και ρυθμιστικά πολλές φορές που δεν κοστίζουν κάποιες παρεμβάσεις, σε πάση περιπτώσει νομοθετικές, αλλά περισσότερο είναι θέμα να πιέσουμε όσοι μπορούμε και ο καθένας από το μετερίζει που βρίσκεται στο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η μελέτη αυτή θα είναι έτοιμη στο επόμενο μήνα, πιστεύω. Και επομένως θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη με policy suggestions, ας πούμε, τα οποία θα μπορούν να είναι χρήσιμα για τους αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν. Όπως και πάλι σας είπα, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο αυτή τη στιγμή και είναι όριμο όλο το οικοσύστημα να πάρει αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και ενώ το οικοσύστημα βάζω και την κοινωνία μέσα, η οποία πολλές φορές μπορεί να ήταν διστακτική ακούγοντας τις κλινικές έρευνες ή τέτοια πράγματα να φαίνονται λίγο επιστημονική φαντασία. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι εδώ και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Έχουμε δύο ακόμα ομιλητές στο θέμα «Ο αντίκτυπος της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης στο ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης». Ο κύριος Δημήτριος Φιλίππου, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, θα μας δώσει την επόμενη παρουσίαση. Κύριε Φιλίππου. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν είναι ο Υπουργός, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αμερικανικό Επιμελητήριο για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι και εγώ μαζί σας σήμερα την πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα προσπαθήσω μέσα σε λίγη ώρα, γιατί ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος, να δώσω τη δική μου άποψη όσον αφορά το πώς ο χώρος της βιομηχανίας της υγείας μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για την ελληνική οικονομία. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια.
αν έχετε την καλοσύνη. Θα ήθελα να το θέσω κάπως διαφορετικά και πιο ολοκληρωμένα. Άκουσα τους προηγούμενους ομιλητές με μεγάλη προσοχή και συμφωνώ απόλυτα σε όσα έχουν αναφερθεί για τις κλινικές μελέτες. Εκείνο το οποίο έχει όμως ιδιαίτερη σημασία και θέλω να τονίσω είναι ότι στη μέση της διαφάνειας αυτής, εκεί που αναφέρουμε την βιομηχανία της υγείας, είναι ο ασθενής. Το σύστημά μας είναι ασθενοκεντρικό. Άρα έχουμε τους τέσσερις πυλώνες οι οποίοι υποστηρίζουν τους ασθενείς μας, υποστηρίζουν το σύστημα υγείας. Και οι τέσσερις αυτοί πυλώνες έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακούς μοχλούς για τη χώρα μας. Ο ένας πυλώνας είναι η φαρμακοβιομηχανία, η οποία ήδη είναι σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης και θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα αναφέρουμε μπορεί να ενισχύσει τη σημασία της και τη συμβολή της στο σύστημα υγείας. Δεύτερος πυλώνας είναι η πάροχη υπηρεσιών υγείας. Είναι και αυτό ένα πεδίο το οποίο μπορεί να μεταβληθεί σε πεδίο δόξης λαμπρό όσον αφορά την ανάπτυξη στη χώρα μας. Είναι ο χώρος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και του εξοπλισμού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός, όπως προανέφερε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης. Και πλέον έχουμε κατανοήσει τη σημασία του όχι μόνο σε όρους οικονομικούς, αλλά και σε όρους ασφαλείας όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών μας. Και τέλος, ο τέταρτος πυλώνας είναι τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, οι οργανισμοί ασφαλιστικοί φορείς. Βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι πυλώνες συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή η σύνδεση λοιπόν είναι το αποτέλεσμα, ή μάλλον η σύνδεση αυτή, η αξία της σύνδεσης αυτής κατέστη εμφανής στην πρόσφατη κρίση. Όπως προανέφεραν οι προλαλήσαντες, το γεγονός ότι κινηθήκαμε και ανταποκριθήκαμε σε παγκόσμιο επίπεδο στις προκλήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη πανδημία οφείλεται στο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Η Ακαδημία, οι οργανισμοί, οι μυστικοί φορείς, η φαρμακευτική βιομηχανία, η βιομηχανία των τεχνολογικών προϊόντων, νοσοκομεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2 χρόνια περίπου μετά την έναρξη της πανδημίας να είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε και να αντιμετωπίσουμε και να θωρακιστούμε καλύτερα απέναντι σε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Καθένας από αυτούς τους πυλώνες έχει ιδιαιτερότητες, αλλά έχει και στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει προκλήσεις ώστε να αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία. Έτσι λοιπόν, στη φαρμακοβιομηχανία έχουμε να αναγνωρίσουμε τις κλινικές μελέτες, τις οποίες εκτενώς ανέφεραν οι προλαλήσαντες, οι οποίες έχουν εξαιρετικά σημαντικό οικονομικό αλλά και υγειονομικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Έχουμε το R&D, την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών. Όσον αφορά τον τομέα των ιατρικών εργαλείων, υπάρχουν καινοτομίες, όπως είναι τα wearables, τα οποία θα αποδειχθούν πολύτιμα στο μέλλον. Προμηθευτές υγείας, υπάροχοι υγείας στα νοσοκομεία και προβάθμια ρύθμιση πλέον θα αναδιαμορφωθούν σε εθνικό όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω σε διαφορετικές δομές. Και τέλος, έχουμε τους οργανισμούς στην Ακαδημία που το μήνυμα το οποίο προέκυψε από την πανδημία αυτή είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αυτή η συνεργασία θα δούμε. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε σε αριθμούς την σημασία της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, γιατί η φαρμακοβιομηχανία είναι ο γνωστός αναπτυξιακός μοχλός με τεράστια συμβολή στην οικονομία, καθώς όπως μπορούμε να δούμε αποτελεί το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας. Υποστηρίζει χιλιάδες εργαζόμενους. Αποτελεί ένα από τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της ελληνικής οικονομίας και υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις πάνω σε έρευνα. Άρα υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις για να στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας μας. Ένα σημαντικό κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας είναι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, οι οποίοι έχουν μεγάλη παραγωγική αναπτυξιακή δύναμη.
Από την άλλη πλευρά, η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία επενδύει περισσότερο σε κλινικές μελέτες. Άρα, ακόμα και στον ίδιο, στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, έχουμε πάλι δύο μικρότερους πυλώνες, η ελληνική και την ξένη, που κάθε μία με το δικό της τρόπο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μας. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι 11.000 απασχολούμενοι και 32 φαρμακευτικές βιομηχανίες υπάρχουν στη χώρα μας. Επίσης, 42 υπερσύγχρονα εργοστάσια. Σας αναφέρω τα νούμερα αυτά για να δούμε στο τέλος της παρουσίασης τι καινούριο έρχεται. Οπότε, έχοντας κατά νου τα νούμερα αυτά, θα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά στο τέλος της παρουσίασης πόσο μεγάλη προβλέπεται να είναι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αν θέλαμε να δούμε τώρα... Προηγούμενη, ευχαριστώ. Αν θέλαμε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι προϊονίζουν μια εξαιρετική πορεία στον χώρο της υγείας, είναι οι κλινικές μελέτες, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Ευελπιστούμε ότι θα αποδεχτούν σε κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Όταν λέμε κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, για να το κατανοήσουμε όλοι, είναι ότι αφενός μεν θα βοηθήσουν στην ανανέωση, στην ανακαίνιση, στον εξυγχρονισμό των υποδομών, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά το κυρίαρχο σημείο με τις κλινικές μελέτες και δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι ότι προσφέρουν γρήγορα πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες για πάρα πολλούς ασθενείς είναι καθοριστικές για τη ζωή τους και την ποιότητα της επιβίωσής τους. Εξαγωγές. Στόχος είναι η αύξηση των εξαγωγών. Έρευνα και ανάπτυξη και ταυτόχρονα εγκατάσταση, εγκαθίδρυση νέων καινοτόμων πρωτοποριακών παραγωγικών μονάδων. Τα ιατροτεχνολογικά, είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι πλέον όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, έγινε αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στην Κίνα για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε βασικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πρέπει να υπάρχει εγχώρια παραγωγή. Άρα είναι ένα πεδίο το οποίο θα αναπτυχθεί και εκεί θέλουμε η Ελλάδα να πρωτοστατήσει. Η διασύνδεση και το μοντέλο ανάπτυξης μεταξύ της συνεργατικής σχέσης Ακαδημίας, Pharma Industry και Ρυθμιστικών Οργανισμών είναι καθοριστικό μοντέλο το οποίο θεωρούμε ότι είναι αυτό το οποίο θα πρωτοστατήσει τις επόμενες δεκαετίες. Και θέλω να αναφέρω επίσης τον ιατρικό τουρισμό. Ο ιατρικός τουρισμός συνδέει κάποιες παραμέτρους της χώρας μας, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές. Έχουμε πολύ καλή εκπαίδευση παρά νέους γιατρούς. Άρα θα πρέπει να αναστρέψουμε το brain drain. Θα δημιουργήσουμε καλές υποδομές και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και τον τουρισμό. Άρα και να στήσουμε μια καινούργια βιομηχανία, τη βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού μέσα στα πλαίσια της βιομηχανίας της υγείας, που κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει τον πέμπτο πυλώνα ανάπτυξη. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αν δούμε τώρα όμως τους κύριους τομείς στους οποίους έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη για τα επόμενα έτη, θα δούμε ότι κύριος είναι η παραγωγή των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αναφέρθηκε το αναπτυξιακό κλόμπα. Τι είναι το αναπτυξιακό κλόμπα, όλοι το ξέρετε. Ίσως θα έπρεπε να έχει μια άλλη μορφή κινήτρου, όμως αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα κατάλληλο εργαλείο το οποίο θα αντιστρέψει μια θεσμοθετημένη εισφορά και θα είναι κάνει εργαλείο για ανάπτυξη. Με στόχο να ιδρυθούν παραγωγικές μονάδες, ερευνητικά κέντρα και να αυξηθεί η εξαγωγική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα με αυτά, πρέπει πλέον στη χώρα μας να αναπτυχθούν εργαστήρια, ινστιτούτα, να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή έρευνα, βασική έρευνα, μέθοδοι ανάληψης, λογισμικά, και θα πρέπει να εισάγουμε πλέον στο πεδίο της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, τις ψηφιακές τεχνολογίες και βασικά την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα. Κλινικές μελέτες, δεν θα σταθώ άλλο εδώ, το είπαν οι προαλήσαντες, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, όμως έχουν εξαιρετική σημασία για την ανάπτυξη στη χώρα μας. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αν τώρα θέλουμε να δούμε πώς έχουν δρομολογηθεί αυτές οι εξελίξεις, θα δούμε ότι σε βάθος τετραετίας αναμένονται να γίνουν επενδύσεις περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια, να ιδρυθούν 13 νέα εργοστάσια και 29 μονάδες παραγωγής. Μην δείτε τα προηγούμενα νούμερα.
Έχουμε δηλαδή μια αύξηση τουλάχιστον 30%. Και το βασικό, ότι αυτή η παραγωγή και η ίδρυση, οι μονάδες παραγωγής, η ίδρυση και η κατάστασή τους δεν θα γίνει μόνο σε κέντρα, σε αστικά κέντρα. Θα γίνει σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας, όπως είναι η Κόρινθος, η Λαμία, η Κομοτηνή και ούτω καθεξής. Άρα θα βοηθήσει την ανάπτυξη και της επαρχίας. Ταυτόχρονα θα ιδρυθούν ερευνητικά τμήματα, κέντρα έρευνας, κέντρο βιοτεχνολογίας. Άρα αναμένουμε σε πρώτη φάση τουλάχιστον 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε και την ανταποδοτικότητα. Συνολικά, σε όλες τις δραστηριότητες της βιομηχανίας και όχι μόνο στον χώρο του φαρμάκου, που είναι αμεσότερη η αποδοτικότητα, βλέπουμε ότι για κάθε εκατομμύριο δημιουργούνται περίπου 20 θέσεις εργασίας. Και επίσης αυξάνονται τα έσοδα από την ίσπραξη φόρων και ουσιαστικά αυξάνεται και το ΑΕΠ με βάση τις επενδύσεις που γίνονται. Επόμενη διαφάνεια. Με βάση αυτά τα λίγα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ τιμητική πρόσκληση και θα ήθελα να αναφέρω ότι δύο είναι τα κύρια μηνύματα. Το κύριο μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στη βιομηχανία. Και το άλλο μήνυμα, το οποίο φαίνεται και είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, είναι ότι μετά από 10 και πλέον έτη κρίσης, δύο κρίσεων μάλιστα, μίας οικονομικής κρίσης και μία υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, φαίνεται ότι το περιβάλλον στη χώρα μας διαμορφώνεται ευίωνο και ελπιδοφόρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ωραία εισήγηση. Θα προχωρήσουμε και με τον τελευταίο μας ομιλητή, last but not least, Δημήτριο Μπούμπα, καθηγητή παθολογίας ζευματολογίας και διευθυντή του Τμήματος Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, διευθυντή της Μονάδας Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στο Νοσοκομείο Αττικών. Κύριε Μπούμπα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ στο επιμελητήριο και στον κύριο Χρούσο για την ευκαιρία να είμαι μαζί σας. Θα σας δώσω τη δική μου προοπτική ως γιατρού, ως εκπαιδευτή, ως ερευνητή, ως μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου όπως το Αττικό και από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, που ασχολείται με την ιατρική εκπαίδευση. Υπάρχει η ευρέως διαδεδομένη εντύπωση ότι η υγεία είναι καταναλωτής πόρων και μάλιστα περιορισμένων πόρων τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Επομένως, πρόκειται η επενδύση στην υγεία, υπάρχει η εντύπωση ότι είναι μια αντιπαραγωγική επένδυση. Ένα άλλο πράγμα που περιπλέκει αυτή την εικόνα είναι ότι οι πόροι συνήθως αφορούν μια μικρή ομάδα ασθενών, αυτούς με τα χρόνια νοσήματα, ενώ για τους περισσότερους ασθενείς πολύ λίγα χρήματα πηγαίνουν στη φροντίδα τους. Αυτό βέβαια δεν ισχύει, αλλά δείχνει τη σημασία της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και της ορθής διαχείρισης των πόρων. Το ερώτημα που θα αναπτύξω είναι αν η υγεία είναι πυλώνας ανάπτυξης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Υπάρχει αυτό το σχέδιο της ομάδας Πισαρίδη, το οποίο δημοσιεύθηκε πέρυσι, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ναι, η υγεία μπορεί να είναι πόλος ανάπτυξης και καινοτομίας και πόλος έρευνας. Επομένως, μια έγκριτη επιτροπή έχει δώσει την απάντησή της και δεν χρειάζεται εγώ να το απαντήσω. Αλλά να δούμε κυρίως ποιες είναι οι προϋποθέσεις γι' αυτό. Αυτά μερικά βασικά δεδομένα για την υγεία σαν πόλο ανάπτυξης. Πολλά από αυτά τα στοιχεία προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τον ΙΟΒΕ. Ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε σε αυτά, ότι ένα 10% των θέσεων υγείας απασχολούνται, των θέσεων απασχολήσεως, αφορούν το τομέα υγείας και της πρόνοιας. Είδαμε τις εξαιρετικές επιδόσεις της χώρας στο φάρμακο για την εξωστρέφεια που έχουμε. Είδαμε ότι και επίσης τα πολλαπλά ωφέλη των κλινικών μελετών. Η μελέτη του Πισαρίδη έχει μερικά πράγματα τα οποία ήθελα να τα επισημάνω για την οικονομία της συζητήσεως. Ότι και αυτά είναι τα εξής.
Εκεί μέσα αναφέρονται μερικές δείκτες της υγείας, αλλά επίσης αγγελώσεις και προτάσεις πολιτικής. Οι αγγελώσεις φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια. Προβλήματα υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, ανθρωπολογική κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων και άλλα προβλήματα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Ας δούμε όμως το πιο σημαντικό, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουν και θα επέλεξα μερικά από τα πράγματα που λένε. Μιλάνε για ριζική αναδιάρθρωση, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, ψηφιοποίηση, για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, την αποφόρτωση του μεγάλου νοσοκομείου από τους χρονίους πάσχοντες ασθενείς. Μιλάνε για αυτονομία, αυξημένη αυτονομία στα νοσοκομεία και για διαφάνεια. Αυτές είναι μερικές από τις εισηγήσεις που κάνουν για το νοσοκομειακό τομέα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της αυτονομίας των μεγάλων, ιδίως των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και την ευελιξία που πρέπει να έχουν, αλλά και την ανάγκη για να ενισχυθεί η παρακολούθησή τους και να γίνει ορθολογικότερη κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και της συμπράξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συζητιώνεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα ασχοληθεί το συνέδριο, το πόσο σημαντική είναι, η ψηφιοποίηση είναι σημαντική και αφορά διάφορα πράγματα, ανάμεσα στα οποία και στα real world evidence, τα οποία αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές, και για φάρμακα και για παρεμβάσεις για το φάρμακο. Και να τελειώσω με δύο διαφάνειες για το τι συζητιέται στον ιατρικό κόσμο. Μερικές προτάσεις που είναι κοινά αποδεκτές, όπως έχουν αναδειχθεί στα πανελλήνια ιατρικά συνέδρια, το θέμα της αναδιάταξης των νοσοκομειακών μονάδων, το εθνικό σχέδιο για τη δημόσια υγεία που δειλά αρχίζει και διαμορφώνεται, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την αλλαγή στο φάρμακο. Και τελειώνω με αυτή τη διαφάνεια που είναι και μερικές σκέψεις που ήθελα να τις προσφέρω για την συζήτηση. Για εμάς τους υγειονομικούς, η κρίση, η οικονομική και η πανδημία μας έδωσε πολλά μηνύματα. Μας έδειξε την ανάγκη της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέου πλούτου και της απασχόλησης για να αναχαιριστεί το brain drain των αποφύτων μας, αλλά και να λειτουργούν πιο αποδοτικά τα νοσοκομεία όταν όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι πόροι είναι υπεπερασμένοι. Θα ήθελα να προτείνω ένα ανεξάρτητο γραφείο ανάπτυξης στα μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία, ένα τμήμα κλινικών μελετών, γιατί όχι με ανάπτυξη, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, πιλωτικά προγράμματα αναπτυξιακών δράσεων σε επιλεγμένα νοσοκομεία, εμβληματικά νοσοκομεία, και στην ελάττωση αυτών των νοσοκομείων από τη φροντίδα των χρονίων πασχόντων, για τα οποία δεν είναι πολύ καλά. Να θυμίσω ότι η εκπαίδευση και η έρευνα είναι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης, και τελειώνω με αυτή τη γνώμη του Γιάννη Τουτούντα, ενός συναδέλφου από το ΕΚΠΑ, ότι είναι καιρός να επανεξετάσουμε τα συστήματα υγείας όχι φοβικά ως καταναλωτές περιορισμένων πόρων, αλλά θαραλέα ως ευκαιρίες για επένδυση και για οικονομική ανάπτυξη, και πάνω απ' όλα ως δυνατότητες για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Ένας πιο υγιής πληθυσμός χρειάζεται λιγότερο περίθαλψη και άλλα λιγότερες δαπάνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπούμπα. Ήταν και αυτή μια πολύ ωραία καταληκτική ομιλία. Ερωτήσεις υποτίθεται ότι έρχονται ηλεκτρονικά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ, γιατί κανείς δεν μίλησε εδώ, για τα χρόνια μη μεταδεδόμενα νοσήματα, τα οποία είναι το βασικό πρόβλημα του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή, ακόμα και στα παιδιά, πάνω από 30% είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Τι θα κάνουμε με την λεγόμενη ιατρική του τρόπου ζωής, lifestyle medicine? Είναι και αυτό θέμα εκπαίδευσης, έρευνας, κλινικής και όλα αυτά. Είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στη συζήτηση. Θα κάποιος από τους ομιλητές θέλει να πει κάτι για αυτό το θέμα? Η ιατρική του τρόπου ζωής, lifestyle medicine, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα που πάσχει τόσο πολύ? Ο γιατρός. Θα μιλήσω σαν εκπαιδευτής. Ίσως τα προπτυχιακά μας μαθήματα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία, να ευαισθητοποιήσουμε τους γιατρούς πρώτα περισσότερο για το πρόβλημα και φυσικά και στην εκπαίδευση.
τα σεμινάρια επικοινωνίας και πώς να επικοινωνείς και να αλλάζεις συμπεριφορές των γιατρών είναι ένα πρόβλημα που δεν έχουμε εκπαιδευτεί αρκετά. Επομένως, αυτό θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε. Αλλά οι υπόλοιποι ομιλητές είμαι σίγουρος έχουν πιο πρακτικές λύσεις. Οικονομικά έχουν γίνει μελέτες που δείχνουν ότι αν μπορούσαμε να ασκήσουμε την ιατρική τρόπο ζωής σωστά, θα γλιτώναμε πάρα πολλά χρήματα για τη θεραπεία ανθρώπων και θα μπορούσαν να μπουν στην έρευνα, στην εφαρμογή. Η βιομηχανία τι λέει? Να μιλήσω εγώ έτσι λίγο, ναι. Η βιομηχανία υπάρχει γιατί υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και ανάγκες του πληθυσμού. Μακάρι να μην χρειαζόμασταν. Και ως εταιρεία στο διαβήτη, που είναι από τα κατά κόρον, ας πούμε, αποτελέσματα του lifestyle που λέμε, μακάρι να μην χρειαζόταν κανένα φάρμακο δικό μας. Αλλά δυστυχώς η ανάγκη υπάρχει. Εγώ δεν έχω απάντηση στο πώς θα λύσουμε το θέμα της εκπαίδευσης του πληθυσμού να τρώει καλύτερα και να ασκείται περισσότερο. Αλλά επειδή ο Alex Dorn sitting next to me is from another country, which maybe eats better and gets more exercise than we do, maybe you can tell us something, not so much from the industry point of view, but from a citizen of a country where people eat and exercise more. Yeah, so thank you for bringing up a topic that is going more into a general, you know, medical field. I do think from a research and development perspective, we have excellent medicines available today that actually can treat these diseases. And this reminds me a lot on COVID. Look at our current situation. We have people that do not believe that a vaccine is actually bringing what it has shown in the clinical trials, and yet we see it over and over documented when you simply look at your hospitalization rates. So this is about education. I'm making a bold statement here. I do feel we have failed to communicate in simple terms to the lay public audience. That is one of the key problems that we are facing in COVID-19. And probably, it's also one of the key problems that we are facing in obesity. Drink a glass of Coca-Cola, sugary drinks, I mean, this is really one of the key drivers, especially if you start as a kid and you're getting used to it, your body's getting used to it, and you get this overproduction also, an over-responsiveness of insulin, creating more desire to consume sugary drinks and meals. I think it is as simple as that. Yeah, I think in the back of our brain, we should have education as, you know, εκπαίδευση, παιδεία του πληθυσμού. That would be better for everybody. Αν μου επιτρέπετε, όντως είναι μια κουβέντα που αλλάζει και τη λογική των δαπανών, που λέμε το φάρμακο δαπάν. Είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε για τα καινούργια φάρμακα. Ξέρετε, τα καινοτόμα είναι πιο ακριβά, αποζημιώνονται πιο ακριβά, αλλά σου γλιτώνουν μέρες θεραπείας, σου γλιτώνουν absenteeism from work κτλ. Όλη αυτή είναι μια κουβέντα η οποία σχετίζεται με το πώς μπορείς να. Κάποιες από τις δαπάνες, οι οποίες δυστυχώς δημοσιονομικά θα πάνε και θα γραφούν, ας πούμε, σε ένα κονδύλι το οποίο φαίνεται ότι επιβαρύνει στις δαπάνες υγείας, στην πραγματικότητα μπορεί να έχουν ωφέλη τα οποία κάποιος πρέπει να τα αποτιμήσει για να πείσει τελικά και αυτούς που αποφασίζουν. Αυτό είναι μια κουβέντα που και στο Ιωβέτη έχουμε προσπαθήσει να την κάνουμε αρκετές φορές. Είναι μελέτη που εκκρεμεί αυτή. Και ξέρετε, έρχονται θεραπείες για την παχυσαρκία. Ξέρω ότι η δικιά μας εταιρεία και άλλες πολλές αναπτύσσουν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Τώρα αυτά θα τα αποζημιώνει ένα σύστημα. Μια χαρά, γιατί η παχυσαρκία, όπως ξέρουμε όλοι, όταν είναι established, είναι δύσκολο να την ξεφορτωθεί κανείς. Είναι δύσκολο. Δεν είναι τόσο θέμα πειθαρχίας του οργανισμού. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα όταν κάποιος είναι παχύσαρκος να χάσει βάρος. Συνεπώς, τα φάρμακα έχουν θέση στη θεραπεία. Έχουν θέση. Και στην πρόληψη τελικά. Η ερώτηση που βάλατε πολύ σωστά είναι, θα αποζημιώνονται αυτά? Δηλαδή, είναι lifestyle φάρμακο ή να αποζημιώνεται γιατί θα γλιτώσουμε 10 χρόνια αργότερα αυτά πολλά θα πράγματα? Αυτά ήταν τα πρώτα που θα έπρεπε να αποζημιώνονται, κατά τη γνώμη μου. Κύριε Βούμπας.
Ο κύριος Κρούς έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες για την παχυσαρκία, ιδίως σε εφήβους, και ξέρει πολλά πράγματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια παράμετρο την οποία την παραβλέπουμε και έχει σημασία. Αν θα έχουμε ακριβές θεραπείες, πρέπει να έχουμε πόρους από άλλα πράγματα, από την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Εδώ αναρωτιέμαι γιατί κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη βιομηχανία των ανθρακούχων. Έχουν 10-20% ζάχαρη. Μήπως πρέπει να υπάρχει ένας φόρος, όπως για τα τσιγάρα, να κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις και επίσης τις βιομηχανίες, τα snacks. Εκεί πρέπει, δεν έχω δει την πολιτική τη βούληση ακόμα, να θεσπίσουμε αλλαγές που να παρέμβουμε εκεί, εκτός από την εκπαίδευση στους μαθητές και στο σχολείο. Για να το φέρω, να το κλείσουμε ίσως και στο θέμα μας. Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να έχει και μελέτες παχυσαρκίας στη χώρα μας. Και ξέρω ότι και η εταιρεία η δικιά μας, από τις χώρες που θα συμμετέχουν στις μελέτες των φαρμάκων παχυσαρκίας, θα είναι και η Ελλάδα μέσα, για τους λόγους που είπατε πριν. Οπότε, το δυστύχημα και το ευτύχημα είναι ότι θα πάνε μαζί αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω η ώρα πέρασε. Ήταν εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια.